Για την πλατιά του είναι στο θέμα, γυρνάμε πίσω και κάνουμε τον προσανατολισμό μας. Και μάλιστα όχι μόνο έχουν υποθεί ξανά, αλλά όσα είπε ο κύριος Μυράγιας είναι, εγώ θα το πω, είναι σε δεύτερο πλάνο ό,τι έχει πει ο πρόεδρος στον πρώτο πλάνο. Καλό όμως να τα λέει ο κύριος Μυράγιας, και ότι βλέπω ότι ακούγεται. Και να πω και κάτι άλλο. Και να πω και κάτι άλλο. Ότι η πρόταση του κ. Μυράγια για τους Δήμους, όλες τις πρώτες γεωγραφικές ενότητες, δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει, γιατρέ μου, αυτό. Παραφωνάς, θα θέλατε να πείτε άλλο, της διαδημοτικής συνεργασίας, όχι της πρώτης γεωγραφικής ενότητας. Δεν θα στέλνουν όλοι. Της πρώτης για να μην δείξω την πιθανότητα πρόστιμα και στο Μυράγια και στη Θεραπεία. Όχι, γιατί να πάει η πρώτη. Η πρώτη θα πάει εκεί πέρα, θα ρίχνει στο χαλά το δικό μας. Γιατί, τι δουλειά έχει όλη η πρώτη γεωγραφική ενότητα να ρίχνει στο χαλά το δικό μας. Εμείς είπαμε για το θέμα του ποιητή, η πρώτη γεωγραφική ενότητα. Δεν είπαμε να ρίχνουμε το χαλά, αλλά βλέπω ότι συμφωνείτε χωρίς να καταλάβατε την εισήγηση. Δεν καταλάβατε την εισήγηση του κυρίου Μυράγια. Δεν καταλάβατε την εισήγηση του κυρίου Μυράγια. Ο κύριος Μυράγιας είπε το εξής. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μυράγιας, ως σωστός πολίτης και ευσυνείδητος προς το περιβάλλον, πολύ σωστά τοποθετήθηκε. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μυράγιας είπε να βρεθεί χώρος αλλού για το δεματοποιητή. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Πρόεδρε. Για ποια απόφαση είναι εκτελεστή? Για την εγκατάσταση του δηματοποιητή κατά την εξουσία στον χώρο. Μα δεν ξέρουμε, κύριε Πλειώτα, αν δεν ακυρωθεί ακόμη η απόφαση. Όσο δεν ξέρετε το ακυρωθεί, παρά και έρευνα αποτελέσματα. Ο κύριος Μυράγιας όμως είπε, αν το διερμηνεύω σωστά, ότι για 2 μήνες να πέφτουν απορρίμματα απόβλητα όλων των Δήμων της πρώτης γεωγραφικής ενότητας. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη γεωγραφική ενότητα έρχεται μόνο για τη δεματοποίηση. Δεν έρχεται για το μεταβατικό χρονικό διάστημα της απόβλητης αστικών αποβλήτων. Απόβλητα ρίχνει ο Δήμος Βαριατών, ο Δήμος Μισρά, ο Δήμος Σιγούντος και ο Δήμος Θεραπευτών. Κανένας άλλο. Εγώ δεν θα δεχτώ ούτε και τους υπόλοιπους Δήμους, έτσι όπως το λέτε, κύριε Πρόεδρε, διότι μετά την πάυση του ΧΑΔΑ, μετά την πάυση λειτουργίας, πάβει και η διαδημοτική συνεργασία. Είναι κανείς από τους κύριους αντιμάρους. Ο κύριος Πατζίβας είναι στη σειρά. Όχι, ο κύριος Πατζίβας. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ, μία παράκληση την έχει κάνει ο Πρόεδρος, την κάνω κι εγώ σαν ένας από τους μεγαλύτερους του Δημοτικού Συμβουλίου, και με μια 14ετή εμπειρία από την τοπική αυτοδιοίκηση, αφήστε να μιλάμε και μετά πάρτε το λόγο και φέρτε τις αντιρρήσεις. Αλλά σήμερα λοιπόν μη μας δρένετε με 30 φύλλα και μας λέτε ότι δεν είχε καταληφθεί. Οπότε είχε καταληφθεί με τον τρόπο που εσείς κρίνατε. Οφείλαμε πολλά στα φυσού. Ό,τι και να τάζουμε τώρα, έχετε δίκιο να λέτε, όχι, τα ξύματα δεν σας πιστεύω. Οφείλουμε να πούμε ότι όλοι έχουν ευθύνες, με πρώτη την κεντρική εξουσία. Και επειδή πρέπει να το πάρουμε το πράγμα ιστορικά, σας λέω ότι η κεντρική εξουσία άλλαξε 4 φορές σχεδιασμό διαχείριση των απορριμμάτων. Με πρώτη τη μελέτη Λόλου, στη συνέχεια με όραμα και με φόντο τη Μεγαλόπολη σε επίπεδο περιφέρειας, μετά σε επίπεδο υπερχοδέ και τελικά σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Και πήραμε εμείς τον μπαλάκι. Εμείς είπα ότι αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Άλλος λιγότερες και άλλος περισσότερες. Επομένως, το επιχείρημα ότι δεν είχε γίνει κατάληψη του ΧΑΔΑ, παιδιά, θα με συγχωρήσετε, αλλά δεν με πείθει καθόλου. Ο κύριος Σελίμος πράγματι είχε πει κάποια στιγμή, πήρε την πρωτοβουλία, είπε ότι του είπε ο κύριος Πρόεδρος να πάνε τα απορριμματοφόρα να αδειάσουν. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προέβησε κάποιες ενέργειες και ρώτησε, μπορούμε να έρθουμε? Η απάντηση ήταν όχι.
Η απάντηση ήταν όχι. Δεν μπορώ να προσωποποιήσω ποιος θα δώσει την απάντηση. Πάντως με τη μεριά της Επιτροπής ή του τοπικού, του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου είχε κάποια επικοινωνία. Αναγκάστηκε για να καθαρίσει το κέντρο της πόλης να ρίξει σε κάποιον άλλο χαδά δύο ή τρία αυτοκίνητα. Έτσι δεν είναι, κύριε, κανένα κακό. Είναι γεμάτα. Κύριε Αντιδημαρχέ, είναι γεμάτα. Είναι γεμάτα. Έξω είναι ο οδηγός. Λέει ότι δεν του δώσανε το τι να μην έρθουν. Εγώ κάτι, κάτι είπα, κύριε Σελίμο. Κάτι είπα, κύριε Σελίμο. Κύριε Σελίμο. Είναι θέμα συζήτηση. Κύριε Αντιδημαρχέ, σας παρακαλώ πολύ, μην πηγαίνετε προς τα πίσω να το κλείσουμε το θέμα. Ναι. Να βάλουμε μια τελεία και να πάμε προς τα εμπρός. Ωραία. Θες καμιά φορά το. Καμιά φορά η αναφορά στο παρελθόν μας δίδει το. Μας δίδει όχι το δικαίωμα, την αφορμή να διορθώσουμε λάθη και ίσως να διδαχτούμε για το μέλλον. Άκουσα από συνάδελφο, για να μην αναφερόμαστε, γιατί δεν επιτρέπεται διάλογο μεταξύ των Δημοτικών Συμβουλίων, που λέει και υπεστήριξε με τα ζέση. Δεν είναι αυτή η θέση του κυρίου Δήμαρχου. Μα τη θέση του ο κύριος Δήμαρχος, και τη σεβάστηκα και ψήφισα για την τοποθέτηση του δερματοποιητή, την έχει εκφράσει προπολού. Και είπε ότι πρέπει ο δερματοποιητής να πάει εκεί που ψηφίσαμε ορισμένοι. Λοιπόν, αυτό να σταματήσει. Μάλιστα, έτσι είπατε, εντάξει, τέλος. Αυτό είναι. Και είναι γεγονός. Εγώ πραγματικά ιδιαίτερα με χαροποιεί η προσπάθεια του συναδέλφου να γίνει βασιλικότερος του βασιλέως, υποστηρίζοντας τις θέσεις του κυρίου Δημάρχου. Εγώ αυτό το απολαμβάνω, ειλικρινά. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή, αν αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, δεν πρέπει να λέμε τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί να γίνει. Ακριβώς. Και σας λέω, αυτό που κάνατε, μπράβο σας, θα έχει αποτέλεσμα, ανεξάρτητα με τις θέσεις της δικές μου. Όμως, εάν αυτό γινόταν για πολύ λιγότερες ημέρες, δεν θα είχαμε το θέαμα που έχουμε. Και το στόχο σας θα επιτυγχάνατε και δεν θα φτάναμε εδώ. Τέλος, ως προς τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, έχω κάνει και το έχω πει και δεν διδάσκω, απλώς σας το αναφέρω σαν παράδειγμα. Έπρεπε να φύγει πράγματι μία ανακοίνωση. Δεν έφυγε. Κάναμε λάθος. Έκανε λάθος η Δημοτική Αρχή. Διότι ακούστηκαν και κάποιες φωνές να μην κάνουμε ανακοίνωση, διότι ευελπιστούσαμε ότι το πρόβλημα θα λυθεί και δεν βγάλαμε ανακοίνωση. Διότι προσωπικά δεν κατέβασα ούτε μισή σακούλα απορρίμματα στον κάδο. Και έκανα το εξής πείραμα, να τα ακούσουν οι συμπολίτες μας αυτό, διότι η διατήρηση καθαρής της πόλης δεν είναι υπόθεση ούτε μόνο της Δημοτικής Αρχής, είναι υπόθεση του καθενός μας. Είχα 4 σακούλες στο σπίτι και έκανα διαλογή της άδειας στον κήπο μου. Ξέρετε πόσα έμειναν για το χαδά? Μία σακούλα. Τα υπόλοιπα εύκολα τα έκαψα στον κήπο μου προοδευτικά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνεται έτσι στο περιβάλλον, για όνομα του Θεού. Γιατί τώρα στο τέλος και δημόσια. Τώρα στο τέλος και χημικοί έχουν γίνει μερικοί
και βιολόγοι έχουν γίνει μερικοί και γεωλόγοι έχουν γίνει μερικοί και πανεπιστήμονες έχουν γίνει μερικοί. Δεν ξέρω και δεν νομίζω ότι στην παρούσα. Δεν νομίζω ότι στην παρούσα φάση ωφελούν τέτοια δημοσιεύματα. Στην παρούσα φάση πάμε χωρίς να βλάψουμε τους συνδυσμότες μας, πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Γι' αυτό τίθεμαι χωρίς καμία επιφύλαξη υπέρ της εισήγησης του Προέδρου. Ευχαριστώ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, αγαπητοί φίλοι του Δημοτικού Διαμερίσματος του Αυτισσού. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα αδικήσατε τον εαυτό σας με την εισήγησή σας. Διότι περίμενα ότι την εισήγηση αυτή θα γινόταν από τον αντικαθιστώντα τον Δήμαρχο, τον κύριο Καλομύρη και τους αντιδημάρχους. Γιατί τον αδικήσατε? Διότι ενώ επισκεφτήκαμε τον χώρο του Δημοτικού Διαμερίσματος, κύριε Πρόεδρε, ήσασταν πάρα πολύ αυστηρός απέναντι στους κατοίκους. Αυτό ήταν το λάθος σας. Διότι κάτι και αυτοί πράγματι μας φέρθησαν πάρα πολύ καλά. Δεν είμαι λαϊκιστής όμως. Δεν εννοώ αυτό. Έτσι. Θα αφωνήσω και την σπουδαιότητα και την σοβαρότητα που έχει το θέμα των σπιτιών. Δεν πάω εκεί. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω άλλη φορά να είστε πιο επίκαιες απέναντι στους κατοίκους. Διότι και μας υποδέξαν και συζήτησαν μαζί μας και αν είχαν και κάποιες αντιρρήσεις τις ακούσαμε και θεωρώ ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τους ακούσουμε. Μην επομιστείτε άλλη φορά αυτό το φορτίο. Την κρίση πρέπει να την αναλάβουν οι υπεύθυνοι. Υπάρχουν υπεύθυνοι αντιδήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε. Αυτοί θα αναλάβουν την κρίση και θα την βγάλουν και την κρίση μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο και εμάς. Οι κάποιοι και την καλή θέληση από ό,τι είδα είχαν να συμμετέχουν σε διάλογο και δεν διέψευσαν ότι θα έρχονταν σε διάλογο μαζί μας. Σας καλώ, αγαπητοί φίλοι, να έρθετε σε αυτό το διάλογο καλοπροαίρετα και να βοηθήσετε την πόλη της Πάρτης, να βοηθήσετε τον Δήμο της Πάρτης να ξεπεράσει ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Και καλό, κύριε Πρόεδρε, να εφαρμόσετε κάποια στιγμή αυτό τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μπορεί αυτό το χάος να γίνεται σε αυτή την αίθουσα. Πρέπει να σταματήσει πλέον αυτό το πράγμα. Να σεβαστούμε τους θεσμούς και την αίθουσα αυτή. Να σεβαστούμε τους κατοίκους και τους δημότες της πόλης. Να υπερασπίσουμε το συμφέρον των δημοτών όλων. Και να υπερασπίσουμε και οι αντιδήμαρχοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους πολίτες της πόλης και στους κατοίκους του Δήμου Σπάρτης. Σας καλώ λοιπόν και μαζί με την πρόταση του κ. Αρχιτάκτου, εγώ πολλές φορές διαφωνώ μαζί του για συνένεση, για διάλογο, να κάτσουμε καν να μιλήσουμε με τους ανθρώπους. Δεν έχουν κακές προθέσεις. Όλα μπορούν να λυθούν μόνο με τον διάλογο. Το να φωνάζουμε εδώ και να φωνασκούμε δεν βγαίνει τίποτα. Θα κάτσουμε κάπου όλοι να μιλήσουμε για το καλό του Δήμου Σπάρτης. Σας καλώ όλους, εσάς φίλοι του Δημοτικού Διαμερίσματος, με εγγυήσεις, και εγώ παίρνω μπροστά, δεν είμαι τίποτα εγώ, αλλά σας καλώ να έρθετε να μιλήσετε για το καλό της πόλης, να προασπίσουμε τα συμφέροντα των δημοτών της πόλεως μας, με καλό πνεύμα, συνεργασίας και αγάπης μεταξύ μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Νέα. Ορίστε εσείς, κυρία Γραμματέα, και κυρία Παπαποστόλου. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά δεν θα έφερνα το λόγο, γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλές συνεδριάσεις για αυτό το θέμα και ήδη οι απόψεις μας και οι θέσεις μας έχουν καταγραφεί και ήδη είναι γνωστές και στο πρώτο μας συμβούλιο που αφορούσε το θέμα της εναπόθεσης των απορριμμάτων και το θέμα του ΧΑΔΑ στο Αφισού. Κάναμε όλοι τοποθετήσεις και είπαμε τις απόψεις μας. Επειδή όμως ακούστηκαν πάρα πολλά θέματα και σημαντικά και πιστεύω ότι για να μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα θέμα θέλει υπευθυνότητα και θέλει συνένεση και θέλει διάλογο από όλους τους φορείς, πέρα
από τις απόψεις τις ιδιαίτερες που έχει ο καθένας. Δεν γίνονται τα προβλήματα τα τόσο σημαντικά, ούτε με φωνές, ούτε με αντιδικίες, ούτε με προσωπικά, ούτε χωράει τίποτα άλλο πέρα από το κοινό και βεβαίως χωρίς το διάλογο. Γι' αυτό και θα πάρω το λόγο για να επισημάνω 4 συγκεκριμένα πράγματα από όλα αυτά που ακούστηκαν. Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων δεν είναι ένα θέμα μόνο δικό μας που αφορά το Δήμο Σπαρδιατό ή της Ιενότητας ή το Αφισού. Είναι ένα θέμα που αφορά όλη την Ελλάδα. Έχω πει και άλλες φορές ότι είμαστε σαν κοινωνία ανώριμοι δυστυχώς σαν χώρα να αντιμετωπίσουμε ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα που έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος, με την ποιότητα της ζωής μας. Και δυστυχώς αυτό που γίνεται τώρα εδώ δεν είναι ένα φαινόμενο που αφορά μόνο εμάς ή ανακαλύψαμε τώρα το θέμα της λύσης ή όχι και τα λοιπά και το πώς της κρίσης και πώς θα το αντιμετωπίσουμε, το αντιμετωπίζει όλη η Ελλάδα. Αυτό που οφείλεται πράγματι πρώτα σε όλες τις μορφές εξουσίας. Είτε είναι πολιτεία, είτε είναι αυτοδιοίκηση, είτε είναι αρμόδιοι φορείς, είτε περιφέρεια, όλες οι μορφές που διαμόρφωσαν μια κακή νοοτροπία που φτάνει και διαχέεται μέχρι τους πολίτες. Σαν χώρα είμαστε ακόμα σαν νοοτροπία στο μηδέν, να θεωρούμε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά η διαχείριση των απορριμμάτων, έτσι ώστε να έχουμε στο κέντρο ακόμα της ιστορικής μας πόλης, όπως είναι σε όλη την Ευρώπη, να γίνεται η διαδικασία, αυτή. Άρα λοιπόν, έχουμε ευθύνες όλοι μας. Πολλές φορές και γράφτηκε στον τύπο όλο αυτόν τον καιρό ότι η Δημοτική Αρχή και η Δημοτική Αρχή, πραγματικά και η Δημοτική Αρχή, διαχρονικά έχει ευθύνες. Και εγώ τις αναλαμβάνω. Θέλω όμως να τονίσω και κάτι άλλο. Αυτό που είπε προηγουμένως ο κ. Πατσιλίβας. Εγώ ως Δημοτική Σύμβουλος και ως Νομαρχιακή πριν, όχι 4 σχεδιασμούς πολιτικούς έχω αντιμετωπίσει στο θέμα αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων, 14. Σας λέω ειλικρινά, ξεκινήσαμε από αρμοδιότητα της Νομαρχίας. Πάνω που πήγαμε να λύσουμε το πρόβλημα, ήμουνα τότε στην Επιτροπή, ήμουνα Νομαρχιακή Σύμβουλος. Και πάνω που είπαμε, δόξα τω Θεώ, λύνουμε εδώ και κάποια χρόνια, 15 τόσα χρόνια, σταματάει η αρμοδιότητα με ευθύνη της πολιτείας και λέει, όχι, δεν την έχει η Νομαρχία την αρμοδιότητα, άκυρο αυτό, πάμε σε σχεδιασμό περιφερειακό. Άλλα 2-3-4 χρόνια ήμουνα πάλι σε εκείνη την Επιτροπή του Περιφερειακού Σχεδιασμού, με εντάσεις, με προβλήματα, με ξεσηκώματα, τέλος πάντων δεν θα αναφερθώ στην ιστορία. Όταν φτάναμε στη λύση, όχι λέει, δεν είναι αρμοδιότητα γιατί υπήρχε έλλειψη χρημάτων και συντονισμού και τα λοιπά, αντιρρήσεις κατοίκων και τα λοιπά, φτάσαμε σε αρμοδιότητα κεντρικά. Γύρισε τώρα, εμείς έχουμε ευθύνη, γιατί πολλές φορές ακούγατε τι κάνετε τόσο καιρό, δεν το πήρατε είδηση, φτάσατε στο κεπέδιο. Πράγματι φτάσαμε στο κεπέδιο. Σας λέω όμως ειλικρινά, ότι ο τελικός σχεδιασμός που είναι αυτός ο περιφερειακός που υλοποιούμε, η έγκριση ήρθε τον Αύγουστο και όλα ακόμα ήταν στον αέρα. Και πάλι υπάρχει αλληλεοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων. Και έχουν δίκιο οι κάτοικοι το να υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης, γιατί η έλλειψη εμπιστοσύνης αυτή δημιουργείται από όλη αυτή την κατάσταση. Είτε για λόγους πολιτικού κόστους, είτε για πολλούς λόγους, δεν φτάνουμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι όρημα και υπεύθυνα να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει τώρα. Οι κάτοικοι έχουν τα δίκια τους. Όμως, από τον Αύγουστο, εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τον τελευταίο σχεδιασμό των περιφερειακών. Εγώ δεν θα πω αν είναι σωστός ή λάθος, αν είναι η δαιματοποίηση σωστή ή όχι ή οτιδήποτε άλλο. Τα έχουμε πει αυτά. Έχουν γίνει εκτενείς συζητήσεις. Εγώ θα φτάσω τώρα ότι αν με οποιαδήποτε ενέργεια μείνουμε πάλι έξω και δεν περπατήσει αυτός ο περιφερειακός σχεδιασμός, είμαστε άξιοι τύχης μας. Το να μπούμε σε διάλογο και να το περιφρουρήσουμε. Να βάλουμε τους όρους μας. Να βάλουμε και να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, αφού μας δίνεται με τις αποφάσεις μας τις συλλογικές. Αυτό το θεωρώ σωστό, γι' αυτό και είχα από την αρχή αυτή τη θέση που είχα. Σεβόμενοι βέβαια το ότι 40 χρόνια οι άνθρωποι και δεν έχω τίποτα συγκεκριμένα έτσι με το αυσού. Ένα άλλο θέμα σημαντικό που αφορά το πώς μπορεί να λειτουργήσει κανείς υπεύθυνα και το πώς πραγματικά διασφαλίζει κάποια πράγματα. Δημιουργήθηκε θέμα αρμοδιότητάς μας της ΔΕΙΑΣ με το ζήτημα της λιμαντολάσπης. Θα το πω για άλλη μία φορά. Το είπα, ίσως δεν ακούστηκα την προηγούμενη φορά, πέρα από τον περιφερειακό σχεδιασμό. Η ΔΕΙΑ αυτή τη στιγμή έχει κάνει μελέτη, ήδη έχει την προμελέτη στα χέρια της και έρχεται και οριστική μελέτη.
για αντιμετώπιση της λιμαντολάσπης πολύ γρήγορα από τη ΔΕΙΑ σε όλη την Ελλάδα. Αυτό μπορώ να σας το πω. Αυτή τη στιγμή το κόστος του έργου για να αντιμετωπιστεί υπεύθυνα και οριστικά στον βιολογικό, χωρίς να μεταφέρεται τίποτα, είναι 2.400.000 ευρώ. Αν μείνουμε να τα πληρώσουμε, θα τα πληρώσουν ποιοι, η ΔΕΙΑ και οι πολίτες της Σπάρτης, με τι, μόνο με έργο. Λοιπόν, και θα γίνει, όχι βέβαια, όχι. Γι' αυτό λέμε διάλογο και συνένεση και διεκδίκηση. Αυτό σημαίνει διάλογο, συνένεση και διεκδίκηση. Λοιπόν, πανάκριβα. Αλλά να είμαστε και πρακτικοί. Έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Σπάρτης 2.400.000 ευρώ για να το κάνει άμεσα. Και ένα δεύτερο, το προτείνει. Αυτό εντάσσεται και αυτό διεκδικείται και αυτό προϋποθέτει διάλογο και προϋποθέτει πίεση και σύμπραξη για να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Ένα δεύτερο θέμα. Πολύ σωστά ο κύριος Μιράγιας είπε, μιλάτε για ανταποδοτικά. Μα δεν ταξίζουνε. Βεβαίως και ταξίζουνε. Όχι μόνο την ένταξη στο βιολογικό, όχι το αφισού και η κοκκινόραχη και ο κλαδάς και τα υπόλοιπα διαμερίσματα και τα λέσια και το σικαράκι που είναι έξω και οι αμύκλες. Αυτή τη στιγμή είμαστε όριμοι για να εντάξουμε τέτοια έργα. 2.800.000 είναι η μελέτη που είναι για τους τρεις οικισμούς, κοκκινόραχη, αφισού και κλαδά. 1.500.000 είναι έτοιμη μελέτη για τα λέσια και την κάθε περιοχή. Και βέβαια γνωρίζετε πολύ καλό ότι το νερό είναι πολύτιμο αγαθό. Έχουμε όριμη μελέτη για το ΕΣΠΑ με 3,5 εκατομμύρια ευρώ για την αντικατάσταση του δικτύου της Πάρτης. Λοιπόν, σας λέω, όλες αυτές θα είναι οι διεκδικήσεις μας. Νομίζετε ότι θα τα κερδίσουμε όλα? Νομίζετε ότι με μια διεκδίκηση στην περιφέρεια από μια πίτα που θα διεκδικούν όλοι, χωρίς να μπει προτεραιότητα και ιεραρχία, θα μπορεί αυτό να είμαστε ρεαλιστές και πρακτικοί? Εμείς είμαστε όριμοι. Το αν θα ενταχθούν, νομίζετε όλα αυτά θα μπορεί να τα πάρει Σπάρτη? Δεν νομίζω. Η εμπειρία η δική μου λέει, κάποια θα πάρουν προτεραιότητα. Εκεί είναι η συμβολή και ο διάλογος και η συνένεση, να πάρουν προτεραιότητα, για παράδειγμα, του αφισού, που 40 χρόνια έχει υποστεί. Δεν λέμε ότι δεν δικαιούνται, δεν λέμε ότι δεν διεκδικούμε και δεν ετοιμαζόμαστε. Ήδη, εγώ σας λέω αυτή τη στιγμή, η ΔΕΙΑ, αυτή, ξεκινώντας το ΕΣΠΑ, έχει όλες αυτές τις μελέτες όριμες. Έτοιμες, με χρήματα δικά τους, χωρίς να επιβαρυνθεί κανείς. Δεν έχει τα χρήματα να τα υλοποιήσει. Αυτά θα πάνε σε έργα. Αλλά αυτά γίνεται με συνένεση, με υπευθυνότητα και με σχεδιασμό. Δεν θα έπαιρνα το λόγο, το πήρα ακριβώς για να πω προς Θεού. Ας σταματήσει αυτό το θέμα με τα σκουπίδια σαν το φούρνο του Γότζα. Πρέπει να κάτσουμε υπεύθυνα, να δούμε πρακτικές λύσεις επιπτές, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν όλοι. Και η πόλη να είναι καθαρή και να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα και να φύγει και οριστικά να γίνει αποκατάσταση από κάποιους. Ευχαριστώ, κύριε Γραμματέα. Ορίστε, κύριε, από πλευράς της Επιτροπής που έχετε, να δώσω πρώτο το λόγο στην παρέμβαση, έναν εκπρόσωπο και μετά εσείς, κύριε Συνοδυνέ. Όχι, να θέσω τις διαδικασίες. Ένας από την παρέμβαση πολιτών, μόνο ένας. Ποιος εκπροσωπεί, κύριε? Ποιος εκπροσωπεί? Όχι. Για ποιο προσωπικό? Επιπροσωπικό, εντάξει, θα σας δώσω το λόγο. Δεν είστε κύριε εκπροσωπεί την παρέμβαση πολιτών. Παρακαλώ. Πόσο χρόνο έχω, κύριε Πρόεδρε? 3 λεπτά. Είστε εγώ να θα ξεκινήσω λέγοντας ότι και σήμερα παρακολουθήσαμε δυστυχώς ένα θέατρο του παραλόγου. Γιατί παρακολουθήσαμε πολύ προσοχή όλη τη συνεδρίαση και τις αγορές των Δημοτικών Συμβούλων, αλλά δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο έκλεισε ο Χαδά. Ήμασταν αρμόδιοι να σας απαντήσουμε από αυτού σήμερα. Σήμερα μιλάμε και εκφράζουμε θέσεις. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. 3 λεπτά εκτός και επιτέλους, επιτέλους. Εκτός όχι. Καλείστε. Έκφραση θέση σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων. Είστε υπέρ, ναι ή όχι, σαν παρέμβαση πολιτών? Θα εκφράσετε θέση. Θα πρέπει να έχουμε διάθεση και εναπόθεση προσωρινά και μέχρι να υλοποιηθεί. Καλείστε την αντίθεση. Την αντίθεση την έχουμε. Δεν υπάρχει καμία αντίθεση. Σας παρακαλώ να τηρήσετε τον κανονισμό όπως σας είπε. Ξέρω, θαυμάσια τον τηρώ. Μέχρι σήμερα το παραβίαζα. Τώρα θα το τηρήσω. 3 λεπτά υποχρεώστε το πρωί. Για να σας θυμίσω λοιπόν κάτι που ίσως δεν θέλετε να το ομολογήσετε. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μιλάει τελευταίος.
Μιλάει τελευταίος, αφήνει το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφραστεί και μη μας κάνετε μαθήματα ούτε ευπρέπειας ούτε ήθους. Γιατί αλλιώς δεν το παρασύρει το Δημοτικό Συμβούλιο να μιλήσει πρώτος. Έχει τέτοια ικανότητα που το παρασύρει δηλαδή. Εξακολουθείτε να ασχημονείτε. Λοιπόν, εξακολουθείτε να ασχημονείτε επί της ουσίας. Εξακολουθείτε να ασχημονείτε. Έχω την υποχρέωση να σας δώσω τον λόγο. Γιατί είστε πολίτης και μέλος μάλιστα του συλλογικού οργάνου που είναι σεβαστό. Δεν με αφήνετε να ξεκινήσω. Λοιπόν, σας παρακαλώ, δύο λεπτά όσα θέλετε, αφήστε μας να πούμε αυτά που πρέπει. Λοιπόν, εμείς θα πρέπει να σας πω ως παρέμβαση ευνηδιαστήκαμε. Ευνηδιαστήκαμε τα μέγιστα γιατί βρήκαμε μια ολόκληρη πόλη ανέτοιμη και απροετοίμαστη. Δεν βγήκε, κανείς δεν είχε την ευαισθησία να βγει και να πει στους δημότες τι θα πρέπει να κάνουν όταν σωρεύονταν οι όγοι των σκουπιδιών στους κάδους μέσα και έξω και δεν ξέρω τι άλλο. Λέμε ότι ζούμε την εποχή του παραλόγου διότι πριν από 15-20 μέρες εσείς εδώ πήρατε μία απόφαση η οποία τι έλεγε, ότι έκλεινε οριστικά ο ΧΑΔΑ. Και σήμερα εγκαλείτε τους κατοίκους για ποιο λόγο. Διότι σεβόμενοι αυτή την απόφασή σας, τι είπαν, όποιος παρανομεί, γιατί πλέον δεν είναι θέμα του Δήμου, είναι θέμα κοινοτικών οδηγιών. Το κλείσιμο των ΧΑΔΑ είναι οριστικό και τελεσίδικο. Εσάς ακούσαμε να εγκαλείτε τον κύριο Αργυτάκο για όσα δεν είχε κάνει ως πρόεδρος του Συνδέσμου Απορριμμάτων. Και αντίστοιχα ο κύριος Αργυτάκος σε μένα για όσα δεν έπραξα εγώ. Δεν μας αφορά αυτό, δεν μας αφορά αυτό. Έγινε μια σπέκουλα εκατέρωθεν αν θέλετε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Σπέκουλα, κύριε, σπέκουλα. Σπέκουλα, πίσω αυτή τη λέξη. Δεν έχουμε. Αφήστε, κύριε. Σας παρακαλώ. Ο γνήσιος λόγος εκφράζεται από την παρέμβαση σε αυτή την τοπική κοινωνία. Συνεχίστε. Εμείς κάνουμε σπέκουλα, κύριε Αργυτάκο. Αυτό λέτε. Σαν πρόεδρος του Συμβουλίου. Έχω το δικαίωμα να εκφραστώ όπως εγώ νομίζω και έχετε το δικαίωμα να με αντικρούσετε. Έτσι. Άκουσα λοιπόν. Και οι δημότες σε δύο χρόνια να εκφραστούν. Σε δύο χρόνια να εκφραστούν. Είναι εκπεφρασμένες οι απόψεις μου, είναι γνωστές και δεν έχω μάθει να κρύβομαι. Αυτά να τα λέτε αλλού. Συνεχίστε. Λοιπόν, έχω να πω λοιπόν ότι η απόφαση ήταν συγκεκριμένη. Και μάλιστα εσείς ο ίδιος, εδώ είπατε, επικαλούμενος και τη νομική σας υπόσταση, ότι δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του δεματοποιητή στο χώρο ΧΑΔΑ. Διαβάστε με προσεκτικά. Σας διάβασα και σας άκουσα. Συνεπώς, από εκεί και πέρα, είναι εντελώς άδικο να εγκαλείτε όποιον έχει διαφορετική άποψη, είτε πρόκειται για τους κατοίκους του ΧΑΔΑ, είτε πρόκειται για την παρέμβαση, είτε για οποιοδήποτε άλλο συμπολίτη μας. Θα πρέπει δε να μάθετε να ακούτε και τη διαφορετική άποψη. Και εκείνο που έχω να πω εγώ και ως άτομο αλλά και ως εκπρόσωπος της παρέμβασης πολιτών, δεν είναι πρόβλημα των κατοίκων του Αφισσού αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Είναι πρόβλημα όλων των κατοίκων της Σπάρτης και των περιχώρων και όχι μόνο. Ο κύριος Μιράγιος το έθεσε, τα προβλήματα τα δημιουργήσατε εσείς και θα λύσετε το πρόβλημα. Εσείς λύσετε, εσείς που ξέρετε να μας εγκαλείτε, λύστε μας και το πρόβλημα. Πείτε μας, πού να πάνε τα σχόλια. Πείτε μας, σας ακούμε. Εξακολουθείτε να με διακόπτε. Εξακολουθώ εκείνος να σας προκαλώ. Πείτε. Έχουμε λοιπόν υποβάλει αρμοδίως μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα τις προτάσεις μας και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουμε εμείς συνυπεύθυνοι των δικών σας ατομικών σφαλμάτων και παραλήψεων των διαχρονικών. Ευχαριστώ. Δεν το απαντήσατε όμως. Ορίστε κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει το λόγο για το σωρό. Θα παρακαλώ. Πιστεύω ότι εδώ πρέπει να προσέχουμε τις λέξεις που χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, εγώ αυτή τη λέξη δεν την αποδέχομαι και παρακαλώ να την ανακαλέσετε, διότι
όποιος ψηφίζει και δεν έχει κόστος. Εγώ ψήφισα και, και με κόστος ήταν ψήφος. Άρα λοιπόν τη λέξη σπέκουλα να την πάρετε πίσω. Το θέμα της αρμοδιότητας και αν ήταν ο Σύνδεμος, το έχουμε πει 100.000 φορές. Θα διεκφράσει με απόφαση το Σύνδεμος Τετάρτη που έχουμε συμβούλιο για να τελειώνει αυτό το θέμα. Όχι, όχι για εσάς, για τους πλάστους να ακούτε εδώ. Δεν περιφέρεστε στην πλατεία ανεύθυνα για να λέτε ότι ήταν αρμοδιότητα του Σύνδεμου. Κάποιοι άλλοι που περιφέρονται θα τα ακούσουν. Άρα σας παρακαλώ, λέξτε πίσω. Αν μου επιτρέπετε, θα πω τα εξής και νομίζω ότι μάζετε πολύ καλά. Εμείς είμαστε εκείνοι που υπερασπιστήκαμε τη θέση σας, γιατί δεχτήκατε και άλλες επιθέσεις. Έτσι, ο όρος και η έννοια της σπέκουλας έχει να κάνει με το μιλάμε ανάλογα με το ακροατήριο που έχουμε. Και λυπάμαι να πω ότι αυτό σας το είχα παρατηρήσει και εκείνη την ημέρα. Και σας είχα πει... Και σας είχα πει... Δεν ακούσατε όλη την τοποθέτησή μου. Η τοποθέτησή μου ήταν ολοκληρωμένη εξής. Από τη στιγμή που η απόφαση του παρελθεί με δεδομένο την άρση του Συμβουλίου θα είναι παράνομη, για ποιο λόγο θα ψηφίσετε. Αυτή ήταν η ουσιαστική τοποθέτηση. Κύριε Αντιτακό, πιστεύετε ότι θα πείσετε ποτέ εσείς τον κύριο Τζαντάκο. Αν δεν το λέω, κύριε Τζαντάκο, σας πω. Ορίστε, κύριε Τζαντάκο, ένας εκπρόσωπος χωρίς. Λοιπόν, χίλια συγγνώμη για τη φωνή μου. Σήμερα σήμερα συνεδριάζεται κάτι πρώτος για θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. Τα θέματα της δημόσιας υγείας δεν αφορούν όμως μόνο την πόλη της Σπάρτης, αλλά αφορούν και τα δημοτικά διαμέρισματα στο πλήθος της πόλης. Ένα. Δύο. Από ό,τι κατάλαβα από όσα ελέγχθησαν εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη έτσι ώστε να στείλει τα αποκομματοφόρα στον Χαδά που δεν έχουμε κλείσει. Κανένας δεν τον αναλαμβάνει και ήρθαμε εδώ πέρα για να το εκχωρήσει την αρμοδιότητα το Δημοτικό Συμβούλιο. Τρία. Έχουμε πάρει μία απόφαση, έχετε πάρει, μάλλον το Δημοτικό Συμβούλιο Σπαρτιατών έχει πάρει μία απόφαση, την απόφαση 372-2008, περί πάυσης στο Χαδά Αφισού. Ερωτώ, όταν αποφασίσουμε να κλείσει ένας σκουπιδότοχος, εάν πάμε και ξαναρίξουμε πάλι σκουπίδια μέσα, δεν το ξανανοίγουμε. Αυτό είναι παράνομο. Αυτό όμως, συγγνώμη να μιλήσω, αυτό όμως σημαίνει ότι ξανανοίγουμε πάλι τη χωματερή. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτό το πράγμα? Την αναλαμβάνει ο Δήμος Παπιατών για όλους τους άλλους δήμους που ίσως σκέφτεστε να ρίχνουν εκεί τα σκουπίδια τους μέσω της διαδημοτικής. Και αν είναι έτσι, πείτε το ευθέως ότι αλλάζετε την απόφασή σας και ξανανοίγετε το σκουπιδότοπο. Λοιπόν, από ό,τι σας ακούσαμε, είδαμε ότι υπάρχει μια στοχοποίηση του Αφισού. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν είμαστε μόνο οι κάτοικοι του Αφισού που αντιδρούμε, αλλά υπάρχουν Κλαδαίοι, Τσουνέοι, Χρυσαφαίοι και πολίτες της Σπάρτης, γιατί δεν αντέχουν το νέφος που πλανάται πάνω από την πόλη και τα χωριά του Δήμου Σπαρτιατών. Δεν αντέχουν και άλλα πράγματα. Δεν αντέχουν να βλέπουν να σπάσουν τα λαγούνια της λιτυματολάσπης και να τρέχουν προς τα ρέματα. Και αυτά θα πρέπει να τα λέμε. Και να μην κρυβόμαστε. Είπε η κυρία Παπαποστόλου ότι το νερό είναι πολύτιμο. Ναι, το νερό μας ήταν πολύτιμο. Πλέον δεν είναι, γιατί το έχετε μολύνει. Εντάξει. Είπατε να βοηθήσουμε τη Σπάρτη, την πόλη ή όλον τον Δήμο. Να την βοηθήσουμε πώς? Να δεχτούμε τα σκουπίδια στα Φυσού. Μα τα δεχόμασταν αδιαμαρτύρητα 40 χρόνια και μας κατηγορήσατε. Πού ήμασταν? Εδώ ήμασταν. Είπατε περί περιφερειακού σχεδιασμού. Εάν ισχύει ο περιφερειακός σχεδιασμός, θέλετε να πιστέψουμε ότι θα εγκατασταθεί για 2-3 μήνες ο δηματοποιητής εκεί προσωρινά και θα φύγει, αφού ο περιφερειακός σχεδιασμός πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, εκεί γράφει Αφισού. Δεν γράφει 2-3 μήνες και μετά αλλού. Αν θέλετε, γράφει το 2-3 μήνες Αφισού και μετά Ασίμι. Και να το λέτε, να μην τρεπόσαστε και να μην φοβόσαστε.
Τα σίγα σίγα για τις κάποιες κάποιες. Έτσι λέει ο σχεδιάσμος. Και αν δεν λέει αυτό, τι λέει. Κάτι άλλο. Θα ανοίξουμε πάλι το σκουπιδότοπο και θα βάλουμε το δεματοποιητή. Ο δεματοποιητής δεματοποιεί τη λιματολάσπη. Όχι. Λιματοποιεί τα αδρανή. Δεματοποιεί τα μεγάλα αντικείμενα. Πού θα βγαίνουν αυτά. Όλα αυτά ενέπλησαν την παρουσία του κυρίως της κυρίας Εισαγγελέφου. Και όλοι παραδέχτηκαν ότι θα πηγαίνουν εκεί. Άρα για ποια αποκατάσταση του χώρου μιλάμε όταν θα λειτουργεί ο δεματοποιητής και τα αδρανή και μεγάλα απορρίμματα, μεγάλο όγκο απορρίμματα θα πηγαίνουν εκεί. Άρα λοιπόν τι θα αποκαταστήσουμε. Θα αποκαταστήσουμε κάτι που θα πάμε να ξαναχαλάσουμε. Άρα λοιπόν δεν θέλουμε η γνώμη των κατοίκων ύστερα από τη συνάντηση στην Ομαρχία. Είναι όχι στον δεματοποιητή, όχι στην εγκατάσταση του δεματοποιητή στο Αφισού. Λοιπόν, πετάξτε σκουπίδια σιωπηρά. Να σας το πω έτσι, για να είμαστε κι εμείς να το αποδεχθούμε. Βρείτε άλλο χώρο και βάλτε τον δεματοποιητή εκεί. Για να αποφύγουμε για τα πρόστιμα. Και κάτι άλλο. Δηλαδή σήμερα μας λέτε ότι θα έρθουν όλοι οι δήμοι που πετούσαν παλιά τις διαδημοτικές να πετάξουν εκεί πάνω σκουπίδια. Εννοείται. Ναι. Μα αφού είπατε και παραδεχθήκατε ότι διαδημοτική, αυτοδικαίως... Διαδημοτική είναι οι τέσσερις δήμοι. Θα απαντήσουμε. Γνωρίζετε. Θα απαντήσω, σας παρακαλώ. Μα δεν τα γνωρίζετε και δεν θέλετε να τα μάθετε. Θα ολοκληρώσει και θα απαντήσω. Ένα προς ένα θα απαντήσω. Παρακαλώ πάρα πολύ να πάρετε απόφαση λοιπόν να ξανανοίξει ο χαρτά και παρακαλώ αυτά να γραφτούν στα πρακτικά. Γιατί κάποιος θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και κάποιος δήμος θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη γιατί τα πρόστιμα θα πέσουν σε εκείνον τον δήμο που έχει το γαδά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούστε κύριε, για να μην... ακούστε κύριε, για να μην παρεξηγείτε η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρώτο θέμα που έθεσε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Είσαστε εδώ για τα απορρίμματα του Αφισιού, του Δήμου Σπαρτιατών ή μόνο... τη Σπάρτη δηλαδή ή και των οικισμών. Ή και των οικισμών. Σας ενδιαφέρει τη δημόσια υγεία μόνο τη Σπάρτη ή και των οικισμών. Δεν υπάρχει για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπαρτιατών Σπάρτη και οικισμοί. Υπάρχει Δήμο Σπαρτιατών. Γι' αυτό ακριβώς. Γι' αυτό δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Απορρίμματα και πρόβλημα δημόσια υγεία έχει δημιουργηθεί από τα απορρίμματα όχι μόνο στην πόλη αλλά και στου οικισμού. Πρώτον λοιπόν. Δεύτερον, είπε ο κύριος Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου ότι με την απόφαση που θα πάρουμε είναι σαν να ανοίγουμε ξανά τα δάση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς είμαστε εδώ για να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις τις οποίες έχουμε λάβει. Οι αποφάσεις μας είναι συγκεκριμένες και δεδομένες. Όμως, μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία της αποκατάστασης, θα πρέπει, συμμορφούμενοι με το έγγραφο της Περιφερίας, που είναι ίδιο για όλους τους Δήμους όλη την Ελλάδα, να υπάρξει μια αναγκαία μεταβατική περίοδος, όπου εκεί με κατανόηση και ανοχή, προσωρινά και μόνο προσωρινά, μέχρι της εγκαταστάσεως του δεματοποιητή, όπως έχουμε αποφασίσει κατά πλειοψηφία, και η απόφαση αυτή παράγει ένα αποτελέσματα μέχρι να προβληθεί, θα το λέω 1200 φορές μέχρι να το καταλάβουμε, υπάρχει λοιπόν μια αναγκαία απόκληση και μια αναγκαία ανοχή και κατανόηση, ούτως ώστε τα σκουπίδια που κατακλείζουν όχι μόνο την πόλη της Σπάρτης, αλλά και των οικισμών, να ρίπτονται εκεί που ρίπτονταν επί 40 χρόνια και που θα ρίπτονταν εάν δεν είχαμε πάρει τη συγκεκριμένη απόφαση. Και δεν ξανανοίγουμε το χαδά προς Θεού. Ο χαδά είναι δεδομένο ότι καταργείται, εφόσον υπάρξει βέβαια και η διαπιστωτική απόφαση του νομάρχου, όπως προβλέπει η νομοθεσία, καταργείται και αποκαθίσταται. Τέλος, θα πω το εξής, ότι κάνατε κύριε Πρόεδρε του Πολιτιστικού Συλλόγου μία έτσι, να το πω, αναφορά και είπατε ότι υπάρχουν και κλαδαίοι και τσουνέοι και χρυσαβέοι και κάνατε και μία, το ξέρω ότι υπάρχουν, Δήμος Σπαρτιατών οι άνθρωποι. Και είπατε επίσης ότι, ξέρετε κάτι,
αν δεν απατώμε, η λιματολάσπη, τα λαγούμια, η φωτιά. Έχετε την εντύπωση ότι αυτά εμάς δεν μας απασχολούν και δεν θα τα αποκαταστήσουμε? Εσάς απασχολούν μόνο αυτά. Είπατε ότι μην βάλετε εκεί το δερματοποιητή, συνεχίστε σιωπηρός να ρίχνετε τα απορρίμματα. Προσέξτε, προσέξτε κάτι. Αυτό που είπατε και μόνο, προδίδει τον αγώνα σας. Ακούστε, λέτε, ρίχνετε τα απορρίμματα σιωπηρό, δεν δεχόμαστε το δερματοποιητή. Όταν γνωρίζετε, όχι, δεν λέμε το ίδιο. Εμείς λέμε ότι η αποκατάσταση πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και η αποκατάσταση γνωρίζετε ότι συνδέεται με την δεματοποίηση την οποία την έχουμε και ότι μέχρι τότε υπάρχει μια αναγκαία μικρή απόκριση. Εσείς τι μας λέτε τώρα? Εμείς που προστατεύουμε το χώρο σας λέμε σιωπηρά συνεχίστε να εν πάση περιπτώσει, ακούστε κάτι κύριε, να τοποθετηθεί ο κύριος Συνοδεινός. Θέλετε κάτι να πείτε κύριε Γιώργο? Εσείς κύριε Γιαξόγλου θέλετε κάτι να πείτε? Πριν τον κύριο Γιαξόγλου, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, λίγο να τοποθετηθώ. Συγγνώμη, ένα λεπτό κύριε Μητράκο, επειδή έβαλε θέμα προσωπικό για την ΔΕΙΑΣ για το θέμα της λιματολάσπης. Λοιπόν, να δώσω μία εξήγηση για άλλη μία φορά, γιατί κύριε Πιώτα, έχουμε συζητήσει και έχουμε και με τον κύριο Φριτζίλα κτλ. Και νομίζω ότι δεν γίνεται κατανοητό αυτό που λέμε και παρουσιάζει σαν να μην ενδιαφερόμαστε γι' αυτό. Είπαμε την τελευταία φορά ότι εκτός από αυτόν τον σχεδιασμό που έχουμε κάνει για να αντιμετωπιστεί οριστικά το θέμα με τη μελέτη κτλ., για να μην υπάρχει ούτε καν προσωρινό στάδιο, βρήκαμε τη διαδικασία, έγινε ενημέρωση, ήταν και ο Περιφερειάρχης εδώ, ότι θα βάλουμε σειλό στο βιολογικό και θα φέρει και ούτε αυτό το διάστημα. Ήδη είμαστε στην υπογραφή σύμβασης. Λίγο διάστημα θέλουμε, 1-2 μήνες μέχρι να εγκατασταθεί το σειλό, δεν θα έρχεται καθόλου εκεί πάνω. Ούτε μεταβατικά. Δηλαδή το έχουμε πει 10.000 φορές και πάλι επιμένετε δεν ενδιαφέρεστε. Σας είπα, δεν θέλω να ανοίξουμε θέμα τώρα. Ειλικρινά σας λέω, μας απασχολεί υπεύθυνα. Και ευτυχώς, εκτός από το σχεδιασμό που έχουμε κάνει, που δεν αφορούσε τα τελευταία γεγονότα, αφορούσε τον κανονικό σχεδιασμό που έχει γίνει στο βιολογικό, βρήκαμε και την προσωρινή λύση για τον 1-1,5 χρόνο με το σιλό εκεί που θα συγκεντρώνεται και θα φέρει, με έξοδα δικά μας, για να μπορέσει να μην είναι ούτε το μεταβατικό αυτό στάδιο. Δηλαδή δεν έχουμε ανοχή ούτε 1-2 μήνες μέχρι να υπογραφεί. Τώρα που πάει, εντάξει, τι άλλο να κάνουμε? Να αφήσουμε τη λιματολάσπη στον Ευρώπη. Λοιπόν, εντάξει, έκλεισε το θέμα. Μπορείστε κύριε Χριστό. Αφού είπατε ότι συμφωνείτε στο να πέφτουνε, όχι, συμφωνούμε. Το δερματοποιητήτε. Όχι, δεν συμφωνούμε. Θα κατακλείνουμε τα πάντα. Εντάξει, θα τα καταγγείλετε. Μπορείστε και κύριε Μητράκη. Επί προσωπικού. Σαν πολίτη θέλω μετά να καταθέσω δύο λόγια και εγώ συνεισφέροντα σαν πολίτη αυτή τη πόλη στο θέμα. Κοιτάξτε, τοποθετούμε σαν άτομο, σαν πολίτη. Καταρχήν δυσκολεύομαι να τοποθετηθώ διότι ήδη με την έναρξη τη εισήγησή σα με βγάλατε νοκάουτ, κύριε Πρόεδρε, όπω με επιτραπεί η έκφραση, θεωρώντα αναγκαίο να πείτε ότι κατέβηκα σε κάποιες εκλογές δημοτικές και απέτυχα. Ομολογώ κύριε Πρόεδρε με τη ρητορική σας δυνότητα και την επάρκεια που έχετε με θέσατε εκτός μάχης, διότι πράγματι είμαι ένας αποτυχημένος. Κατέβηκα πριν 6 χρόνια και δεν κατάφερα να εκλεγώ. Ο σπαρτιατικός λαός επέλεξε άλλους πιο άξιους, επί των ημερών των οποίων η Σπάρτη έχει πληγεί στη λιματολάσπη και στο σκουπίδι. Να χαίρεστε την επιτυχία σας και το ερετηλίκι σας. Επί της ουσίας τώρα, μια ταπεινή ενός αποτυχημένου υποψηφίου. Επί της ουσίας, ήθελα να πω το εξής, ότι δεν μπορεί μια δημοτική αρχή να διαβουλεύεται με τους πολίτες με αυτόν τον επιθετικό τρόπο. Διότι τους δίνεται το μήνυμα ότι εδώ πέρα θα λέτε ό,τι θέλουμε εμείς, ό,τι επικροτούμε εμείς, ό,τι εγκρίνουμε εμείς. Ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του και οφείλεται να τη σέβεστε και στη συνέχεια να επεξεργάζεστε και τις προτάσεις.
και τις απόψεις, άσχετα αν συμφωνείτε ή όχι, χωρίς να τις μετατρέπετε αυτές τις αντίθετες απόψεις σε στοιχείο εχθρότητας και επίθεσης εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και των οργάνων. Εδώ εμφανίστηκε απόψε ο Δόκτωρ Τζέκιλ και ο Μίστερ Χάιν. Από τη μία το καρότο και από την άλλη το μαστίγιο. Από τη μία θα εφαρμόσουμε τις αποφάσεις, όπως ας πούμε απόφασή σας ήταν να κλείσει ο Χαδά, και από την άλλη όμως αφήστε μας να λειτουργήσουμε να πετάμε τα σκουπίδια στο Χαδά. Πόσο αυτά μπορούν να εναρμονιστούν και να δικαιολογηθούν, κύριε Πρόεδρε, και πόση συνέπεια δίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και πόσο το καθιστούν αξιόπιστο απέναντι στους πολίτες, όταν από τη μία λέει κάτι και από την άλλη κάτι τα τελείως αντίθετα. Δεν σας προβληματίζει, κύριε του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι μέσα σε ελάχιστους μήνες αντιμετωπίσατε δύο μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον σας από το Δήμο Θεραπνών για το βιολογικό και από το Δήμο Σπάρτης για τα σκουπιδιά. Αυτό δεν σας προβληματίζει? Είναι δυνατόν αυτές οι κοινωνίες που ξεσηκώθηκαν να έχουν άδικο και να έχετε εσείς ή ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, 21 να έχετε το δίκιο? Δεν σας προβληματίζει. Πού θα πάνε τα σκουπίδια, μία θέση. Εσάς σας προβληματίζει. Πού θα πάνε τα σκουπίδια. Για πείτε το. Πείτε το. Δηλαδή αφού το κουβάρι το θέσατε και το κάνατε το ίδιο θεσμό, πείτε το τώρα, ελάτε να μου το λύσετε εσείς. Προσπαθείτε, ένα λεπτό, δεν αναλαμβάνετε καταρχήν την πολιτική σας ευθύνη, που αν την αναλαμβάνατε θα είχατε ένα άλλο επίπεδο προσέγγισης σε συζήτηση με τους πολίτες, οι οποίοι θα ήταν διαλλακτικότεροι. Το να κάνετε αυτή τη μετοπική επιθετική πολιτική απέναντι στους πολίτες μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ ημών και ημών και δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε. Δεν απαντήσατε γιατί από το 86 που αρχίζει η νομοθεσία. Τι καλώς κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Τελειώνω. Αφήστε με, αφήστε με να τελειώσω. Ένα λεπτό, μια απάντηση. Δεν έχετε επιχειρήματα και γι' αυτό με διακόπτετε. Θα σας πω. Ένα λεπτό. Θα σας πω που θα πάρει τα σκουπίδια. Ένα λεπτό, με τον Ρόεδρε. Από το 86 λοιπόν μέχρι σήμερα δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτε και έρχεστε παραμονές Χριστουγέννων να λύσετε ένα πρόβλημα. Είναι αυτό πολιτική ενός σοβαρού Δημοτικού Συμβουλίου? Απ' την άλλη πάτε να ενοχοποιήσετε τους πολίτες. Οι πολίτες αυτοί που αντιδρούν, οι γέροντες και οι νέοι που έχουν κατεβεί εκεί πέρα και κάνουν αυτή τη διαμαρτυρία, είναι η χορδή της συνείδησης της κοινωνίας, η οποία κοινωνία κοιμάται εν πολλής. Είναι μια χορδή η οποία είναι εξήμια και πάλεται. Και θα έχει τη στήριξη και των άλλων δημοτών, οι οποίοι βλέπουν ότι αποκλειστικά υπεύθυνο για το χάλι των σκουπιδιών είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Πείτε σας τώρα για τα σκουπίδια, που θα πάνε. Πού θα πάνε τα σκουπίδια. Θα βρείτε έναν άλλο χώρο για να πάτε τα σκουπίδια. Γιατί δεν σας άρεσε αυτό. Θα ψάξετε λοιπόν. Πού λέει να πάμε τα σκουπίδια. Αφήστε με. Θα ψάξετε να βρείτε ποιος είναι ο κοντινότερος Χαδά που δεν έχει κλείσει, στην Τρίπολη, στο Άργος, δεν ξέρω πού, και θα τα πάτε εκεί. Θα έρθει ο χρόνος, αξιοποιώντας το άνοιγμα που σας έκανε ο Περιφερειάρχης και ο Νομάρχης, θα αναζητήσετε άλλο χώρο για την εγκατάσταση του θεματοποιητή. Και όταν με το καλό